Τώρα, στη σύλληψη ενό ιερεία κυρίε και κύριοι, στην Κάλυμνο προχώρησαν οι αστυνομικέ αρχέ μετά από ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνική δικτύωση, με την οποία καλούσε του πιστού να μην βάλουν μάσκα σήμερα όταν θα επισκεφτούν την εκκλησία σύνδεση με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στην αίθουσα σύνταξη. Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη για να αρτήσει σχετικά με τη μη λήψη μέτρων για τη διασπορά του κορονοϊού Απόστολε. Βλέπουμε στου δέκτε μα και την επίμαχη ανάρτηση του ιερέα. Οι αστυνομικέ αρχέ του νησιού προχώρησαν στην επαυτοφόρο σύλληψή του μετά από καταγγελία πολίτη το πρωί τη Παρασκευή, που ανέφερε πω ο ιερέα μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Facebook ζητούσε από του πολίτε να μην φορούν μάσκε για τον κορονοϊό. Ο Οειρέα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο ενώ ορίστηκε δικάσιμο για, οκ... για τι 8 Οκτωβρίου του 2020. Mm -hmm. Σε βάρο του 50χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Να θυμίσουμε, Απόστολε, ότι με τολή του Υπουργού Προστασία του πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η Διεύθυνση Δίωξη Ελεκτρονικού Εγκλήματο, είχε αποστείλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υλικό αντίστοιχων αναρτήσεων για ποινική αξιολόγηση. Γιώργο Πρωτοψάλτη, σε ευχαριστούμε πολύ.